Καλησπέρα, παιδιά. Μπήκε εδώ και καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο στο κανάλι. Είχα λίγο καιρό να βγάλω, το ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσουμε με For Honor, το οποίο είχα την τιμή να δοκιμάσω. Λοιπόν, για close beta λοιπόν. Αυτές τις μέρες έρχεται και η open beta, νομίζω στις 9, από 9 μέχρι 12 θα κρατήσει. Εγώ τώρα θα σας πω, επειδή έπαιξα βασικό tutorial. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, θα βλέπετε εμένα, θα βλέπετε σύγχρονος και το βίντεο. Προσπαθείς λοιπόν στο, πώς το λένε, στο tutorial να μάθεις τις βασικές κινήσεις. Οπότε, οι βασικές κινήσεις γίνονται οι περισσότερες με το ποντίκι. Οπότε, εσύ αλλάζεις, οπότε και οπότε, αλλάζεις το όπλο σου. Έχω επιλέξει Vikings αυτή τη στιγμή εγώ. Αλλάζεις το όπλο σου, αναλόγως, δηλαδή κουνάς το ποντίκι δεξιά ή αριστερά. Και έχει κινήσεις με το αριστερό ή το δεξί κλικ, αναλόγως βαριά, heavy damage ή light damage, ας πούμε, αναλόγως. Εγώ έχω διαλέξει τώρα εδώ πέρα το Axe που βλέπετε, Vikings κλασικά, και έτσι σε μη λίγο στην αρχή, τι πρέπει να κάνεις. Εδώ, ας πούμε, βλέπεις ότι κάνεις lock με το left control, γενικά σου δείχνει όλα τους χειρισμούς και όλα αυτά. Είναι αρκετά δύσκολο στο χειρισμό, θα έλεγα. Θέλει δηλαδή, ρε παιδί μου, ψάξιμο πάρα πολύ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση ήταν τα γραφικά του, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο optimization. Αν και εμένα έλεγε ότι δεν έχω καν τα minimum requirements, ας πούμε, να το παίξω. Έπαιξα πάρα πολύ καλά. Στα 50, όπως θα δείτε, 52. Μπορεί και κάποια στιγμή να έφτανε 60, δεν είμαι σίγουρος. 59 σίγουρα. 59 με 60 FPS. Δηλαδή έπαιζε νεράκι. Θέλω να πω ότι γενικά ο κόσμος του For Honor είναι πάρα πολύ λεπτομερής, από ό,τι βλέπετε για online παιχνίδι, δηλαδή έχει πέσει αρκετή δουλειά. Βλέπουμε ωραίες λεπτομέρειες στις στολές, στους Warriors γενικά και στους ήρωες, ρε παιδί μου, και στους ήρωες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Έχεις να διαλέξεις, ας πούμε, ανάλογα σε τι σ' αρέσει εσένα, από Σαμουράι, Πότι ή Viking, όπως εμένα μου άρεσε, ας πούμε, ο Viking φυσικά. Οπότε βλέπετε τώρα στην αρχή το tutorial και πως εσύ πουσάρεις ουσιαστικά για να πας το lane σου. Αυτό μου θύμισε λίγο MOBA. Πουσάρεις το lane σου για να μπορέσεις να πας και να κάνεις, να κάνεις capture το A, το B και το C. Σας θυμίζει λίγο Conquest, σας θυμίζει λίγο, πώς θέλω να πω, Battlefield ίσως, αλλά έχει και λίγο έτσι τα στοιχεία του MOBA. Το παιχνίδι νομίζω βγαίνει τώρα το Φλεβάρι, δεν είμαι σίγουρος. Παιδιά, κάντε, αν κάνω λάθος, θέλω να μου το πείτε. Και γενικά εμένα μου άφησε καλές εντυπώσεις, βέβαια δεν πρόλαβα πάρα πολύ να παίξω. Γιατί λόγω δουλειάς και τα λοιπά το είδα πάρα πολύ λίγο, αλλά αυτό που είδα, όσοι με κάνετε follow και στο Facebook, θα δείτε ότι έκανα να πω μια φωτογραφία και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα για την τιμή. Η τιμή δεν ξέρω, νομίζω είναι μια ok τιμή, καινούριο παιχνίδι είναι. Θα δείξει, παιδιά, θα δείξει. Πιστεύω ότι ήδη έχει πάρα πολύ καλό κοινό, θα έλεγα. Fan base, έχει στήσει το fan base του. Έχει πολύ ωραία mods από ό,τι είδα. Έχει PvP κτλ. Σε κάποια σημεία μου θυμίζει λίγο, όσον αφορά, όχι τα controls τόσο, τις κινήσεις που κάνει και όλα αυτά, μου θυμίζει λίγο το Chivalry. Το Chivalry είναι και αυτό πολύπλοκο παιχνίδι, δηλαδή θέλει και αυτό το ψάξιμό του. Δηλαδή, αν δεν παίξεις ένα παιχνίδι, φυσικά δεν θα το μάθεις ποτέ. Οπότε, και αυτό το ίδιο είναι. Όσο περισσότερο παίζεις, τόσο περισσότερο μαθαίνεις το παιχνίδι. Θα δω λοιπόν παρακάτω και έναν αγώνα. Θα το βλέπετε σε αυτή τη στιγμή και εγώ θα κάνω ένα commentary από πάνω. Λοιπόν, ξεκινάει ο αγώνας και έχουμε. Είναι 4 εναντίον 4, νομίζω. Είναι ήρωες και φυσικά τα minions τα οποία πουσάρουν τα lanes. Ξεκινάμε λοιπόν και εδώ πέρα είμαι εγώ τρέχοντας, πάω να πάρω το πρώτο capture point, νομίζω τρέχω προς την B αυτή τη στιγμή. Στην αρχή δεν καταλάβαινα τι γινόταν πάρα πολύ,
Έτρεχα απλά και τώρα που είδα, ας πούμε, τα Minions άρχισα να πουσάρω. Στην αρχή δεν πολύ καταλαβαίνεις τι γίνεται. Να, ας πούμε, δίπλα τώρα είναι άλλος ένας δικός μου. Πουσάρει σιγά σιγά, όσο περισσότερο σκοτώνεις, όσο περισσότερο μπαίνεις. Έχουμε πάρει το capture, έχουμε κάνει capture το B και προχωράμε. Φυσικά το conquest είναι conquest. Ας το πούμε conquest τώρα. Πρέπει και να κάνεις το capture, αλλά πρέπει να κάνεις και defense τα μέρη που σου λέει. Οπότε έχουμε κάνει capture το και σου λέει defend and keep. Οπότε εσύ πρέπει να μείνεις εκεί τώρα και όποιος έρχεται, είτε ήρωες είτε minions, να κάνεις defense στη μεριά που έχεις πάρει φυσικά. Ανεβαίνουμε προς το A νομίζω, και τώρα εδώ πέρα πρέπει να έχει εχθρούς. Και εδώ νομίζω που τρώω και το πρώτο μου ματσούκι. Αυτή εδώ η assassin είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει ένα bleed damage φοβερό. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι θα παίρνουν το συγκεκριμένο class, γιατί το bleed που ρίχνει και αυτά τα παρωτά μαχαίρια κάνει πάρα μα πάρα πολύ damage. Εδώ αποτυχημένες προσπάθειες. Όπως ανεβαίνεις παίρνεις και κάποια perks, κάποια quick skills και τα λοιπά. Να το damage που σας έλεγα. Bleed, bleed, bleed. Αν νομίζω την έχω εδώ. Εντάξει, πεθαίνω όμως βέβαια. Με ένα heavy damage που μου κάνει ο τύπος. Και έχει το respawn μετά, το οποίο σου δείχνει εδώ πέρα το χάρτη και περίπου που θα κάνεις respawn. Τρέχουμε πάλι, rush B, rush B. Γενικά το χειριστήριο, νομίζω ότι γενικά νομίζω ότι με χειριστήριο σας παίζεται πολύ καλύτερα. Εγώ δεν το έβαλα, ήθελα απλά να το δοκιμάσω λίγο να δω πως είναι. Και το δοκίμασα χωρίς χειριστήριο. Έπαιξα με control και mousepad και με mouse. Έπαιξα με mouse και keyboard δηλαδή. Και εντάξει, γενικά μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Το PvP mode νομίζω είναι best out of 5 rounds. Τώρα πέστε μου και στις εντυπώσεις όποιος έπαιξε. Εγώ έπαιξα λίγο, δηλαδή αυτό τον αγώνα πιο πολύ έτσι και το tutorial να το δω. Πέστε μου εντυπώσεις πώς σας φάνηκε. Θα το πάρετε, δεν το πάρετε, είναι η τιμή του αρκετά τσουχτερή. Εντάξει, φυσιολογικό γιατί είναι καινούριος τίτλος και AAA. Ubisoft συνεχίζει να με σνομπάρει βέβαια και ευχαριστώ πάρα πολύ το παιδί που μου έδωσε το key για να καταφέρω να παίξω, γιατί εμένα η Ubisoft όπως είπα με σνομπάρει και δεν μου στέλνει κλειδιά, δεν ξέρω γιατί, δεν μου αρέσει. Και όπως έτσι θα πάθω και με τον Ghost Recon Wildlands που βγαίνει τώρα, το οποίο θα προσπαθήσω κάπως έτσι να παίξω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ήθελα έτσι να σας το δείξω λίγο, ας πούμε, το For Honor. Θα το έχετε δει σίγουρα και από άλλα κανάλια. Βλέπετε τι ξύλο τρώω. Έχω πέσει αρκετές φορές. Ένα takedown νομίζω έχω κάνει. Τέλος πάντων, πρώτος αγώνας. Εντάξει. Excuse moi. Γενικά, στέκει πολύ καλά το παιχνίδι. Γραφικά, ομαλό. Δεν είχε lag καθόλου στο multiplayer. Ήταν πάρα πολύ καλό και σταθερό. Και θα δείξει, παιδιά, ο χρόνος. Λοιπόν, αυτό ήτανε το επεισόδιο για σήμερα. Ήθελα να σας δείξω το For Honor από μένα. Φιλιά σε όλους και να έχετε μια υπέροχη μέρα.